παγίδες θανάτου οι κόμβοι στο Ρέθυμνο με τους Σπηλίου και Αμαρίου να κατέχουν τα πρωτεία. Δεκάδες ατυχήματα σημειώνονται πολύ συχνά στα σημεία με το πρόσφατο δυστύχημα που κόστησε τη ζωή μιας 52χρονης γυναίκας στον κόμβο Σπηλίου να καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την έβρεση λύσης. Η ορατότητα όσων εισέρχονται από τον κλάδο στον κόμβο είναι εξαιρετικά περιορισμένη με άμεσο κίνδυνο μιας πλαγιομετοπικής σύγκρουσης. Τους που στον κόμβο από τον κλάδο, δεν έχει ορατότητα για να αντιληφθεί την κίνηση... ή την, την ύπαρξη οχήματος που κινείται από το ρεύμα ρέθυμνο προς ε, Τρία Μοναστήρια... οπότε αναγκάζεται να εξέλθει παραπάνω από αυτό που είναι ασφαλές... και μπορεί να βρεθεί σε πλαγιομετωπική σύγκρουση... με αυτό που διέρχεται από την κίνηση Ρέθιμνο προς Τρία Μοναστήρια. Εξάλλου είναι καταγεγραμμένα δεκάδες ατυχήματα στα συγκεκριμένα σημεία του συγκεκριμένου κόμβου. Δεν, δεν ανακαλύπτουν τα μέρη είναι ξεκάθαρο ότι είναι επικίνδυνο. Πράγματι, είναι ένα θέμα που το λέμε πάρα πολύ καιρό. Αν με ρωτήσετε, έχει να κάνει αρκετά και με τι αρμοδιότητε, ότι αυτοί οι κόμβοι συνήθω διασταυρώνονται εκτό από δρόμου και αρμοδιότητε, γιατί μπορεί ο ένα δρόμο να είναι περιφερειακό, ο άλλο βόακο, ο άλλο. και άρα ο ένα λέει δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, είναι του άλλου κτλ. Και, και γενικά είναι έργα, ξέρετε, αυτά τα έργα που θέλουν πολλά χρόνια, ο κόμβο Αμαρίου, ο οποίο παραδόθηκε σχετικά πρόσφατα, αποτελεί επίση δρόμο Καρμανιόλα, καθώ ο οδηγό καλείται να διασχίσει κάθετα τέσσερα ρεύματα κυκλοφορία για να εισέλθει στον κεντρικό δρόμο, όπου συχνά οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλε ταχύτητε, με του αρμόδιου να τονίζουν πω η καταλληλότερη λύση για τα σημεία είναι η κατασκευή κυκλικών κόμβων. Γιατί φτιάξαμε ένα νέο κόμβο και δεν είχαμε λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι ένας παραλογισμός. Δηλαδή στον κόμβο Αμαρίου υπήρχε ήδη ένας κόμβος ανισόπεδος. Κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο δίπλα για να βοηθήσουμε κι άλλο την κατάσταση και δημιουργήσαμε ένα πρόβλημα πιο πέρα. Γιατί, και εγώ το έχω απορία πραγματικά. Το να με προστατεύσει ο κόμβος, να μην με αφήσει να κάνω να προκαλέσω ατύχημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, ας πούμε, στον κυκλικό κόμβο μπορεί να γίνουν μικροτρακαρίσματα, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάθετο τρακάρισμα. Ο κόμβο Αμαρίου είναι ένα έργο το οποίο έχει παραδοθεί σχετικά πρόσφατα. Ε, υπάρχει ή αναδείχθηκε, αν θέλετε, από τη χρήση του έργου πρόβλημα από την αρχή στο σχεδιασμό του, όσον αφορά το σημείο συνάντηση τέλο πάντων του παλιού εθνικού δικτύου με τον κλάδο του κόμβου. Εκεί θα έπρεπε να έχει εξ αρχή μελετηθεί ένα κυκλικός κόμβο. Δεν έχει συμβεί αυτό. Έχουμε τη διαδικασία όπω λειτουργεί τώρα με αναμονή των οχημάτων και με προτεραιότητε ανάλογα με το πώ κινείται κάθε όχημα. Αυτό αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν λειτουργεί. Κάτοικοι τη περιοχή γύρω από τον κόμβο Αμαρίου έχουν αγανακτήσει, ζητώντα να βρεθεί άμεσα ένα τρόπο να ελεγχθεί η κατάσταση. Ενώ παράλληλα κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για δρόμο που οδηγεί στον κόμβο όπου πεζοί κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα χωρί καμία προστασία. Για να βγει ένα αυτοκίνητο από χανιά να πάει στον Πλατανέ ή στο, στο Ρέθιμνο πρέπει να βγει δύο-τρία μέτρα στο δρόμο για να έχει ορατότητα. Και την έχουν πατήσει πολλοί άνθρωποι. Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Όλα είναι εκτός κοκ. Τελεία και παύλα. Συνεγίζονται τροχαία ατυχήματα, γιατί δεν υπάρχει ούτε διαγράμμιση, ούτε διάβαση πεζών, ούτε πεζοδρόμια και τα κανονίζουν οι οδηγοί μεταξύ του. Έχουμε ατυχήματα που χτυπούν οι καθρέπτε των αυτοκινήτων στι πεζού. Μάλιστα, ένα τον πήγανε στο νοσοκομείο πρόκειρο. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική αλλαγή. Οι ειδικοί, ωστόσο, τονίζουν πω ελπίζουν σε παρεμβάσει σύντομα, καθώ όλε οι αρμόδιε υπηρεσίε συνεργάζονται για τη μόνιμη επίλυση λύση των προβλημάτων αυτών.